KFC Solo Bucket με μόνο 3 ευρώ. Επιστρέφει με οδηγίες του Colonel Sanders. Στην Ελληνική Σχολή Πασκάλ, τα παιδιά ενθαρρύνονται να θέσουν υψηλούς στόχους μέσα σε κλίμα αποδοχής και ασφάλειας. Με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, χωρίς ένταση και απειθαρχία. Εξελίσσονται σε νέους όριμους, δυναμικούς, έτοιμους να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις προκλήσεις του μέλλοντος. Εξασφαλίζοντας πρωτιές στις πανκύπριες εξετάσεις και θέσεις σε κορυφαία πανεπιστήμια στην Κύπρο και το εξωτερικό. Ελληνική Σχολή Πασκάλ. Δώστε σωστή αρχή στο αύριό τους. Ποιο είναι το μυστικό για τον πιο ζεστό χειμώνα? Το ράμεν στα Wagamama. Φτιαγμένο με όλη την τέχνη των σεφ μας. Με φρέσκα noodles, γαρνιτούρες και πολλά ακόμη υλικά που θα σου ζεστάνουν το σώμα και την ψυχή. Wagamama. Lose yourself deep in steam. Άμα έρχεται τούτη νύχτα του Σαββάτου, χαίρομαι πως το μωρό. Το Σάββατο είναι για γέλιο. Τάγκη, τυχίλα. Σάτιρα. Φύγαμε, έλα, έλα, τραγούδι. Να σου λέω έλα, να μιλάς για τρέλα. Παλιό, παλιό. Ωρε φίλε, μη φοβάστε, το έχω υπό έλεγχο. Φωνάζει το χωριό. Διασκέδαση. Σύψε πιάστο. Αυτό το Σάββατο, καλεσμένος ο Λάκης Γαβαλάς. Ο Μιχάλης Σοφοκλέους μας υποδέχεται στο σπίτι του κάθε Σάββατο βράδυ στις 9:20 στον Αντένα. Τη μετάδοση της εκπομπής σας προσφέρει η Epic. Unlimited All και απεριόριστα λεπτά και SMS και απεριόριστα gigabyte για μια πραγματικά epic εμπειρία. Και αυτό είναι Epic. Epic. Great Network. Great value. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθήστε απόψε στα νέα του Αντένα στις 8:25 το πρώτο κρούσμα του κορονοϊού στη Φιλανδία και από 4 σε Γαλλία και Γερμανία. Θα χειροτερεύσει, προτού καλυτερεύσει, περίπλοκη και μεταβαλλόμενη κατάσταση, προειδοποιούν οι ηθήνοντες της Ευρώπης. Εκταφή των οστών του 26χρονου Αθανάσιου Νικολάου θα ζητήσει από το δικαστήριο η οικογένειά του. Καμία δικαίωση, δηλώνει στον Αντένα η χαροκαμένη μητέρα, παρά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποχαιρετά απόψε τη Βρετανία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επικοινώνει τη συνθήκη αποχώρησης και τις λεπτομέρειες του διαζυγίου μετά από 47 χρόνια γάμου. Ένοχος για δύο ανθρωποκτονίες, ο τελευταίος κατηγορούμενος για το διπλό φωνικό. Τροποποίησε τις κατηγορίες στο δικαστήριο αφού έκρινε ότι στερείται κάθε λογικής η μαρτυρία του Μάριου Χατζηξενοφόντος. Στημένοι αγώνες και κόκκινοι φάκελοι στο ποδόσφαιρο, επιτάπητος σε ευρεία σύσκεψη στο Προεδρικό 7 Φεβρουαρίου και νέο κεφάλαιο στη σύγκρουση του ΑΚΕΛ με την κυβέρνηση. Η Γαλλία στηρίζει την Ελλάδα και την Κύπρο απέναντι στις προκλήσεις της Τουρκίας. Σαφής ο Εμμανουέλ Μακρόν έχοντας δίπλα του τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτά και άλλα πολλά απόψε στα νέα του Αντένα στις 8:25.